Η επιστολή των 16 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε μεγάλες αναταράξεις στο κυβερνών κόμμα, κυρίως γιατί μεγάλωσε την ανησυχία του Μεγάρου Μαξίμου για το αν το μεσοπρόθεσμο και το νέο πακέτο μέτρων θα συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία στη Βουλή. Πάντως, αρκετοί από τους βουλευτές που υπέγραψαν την επιστολή διευκρίνησαν με κατηγορηματικό τρόπο πως δεν προτίθεται να καταψηφίσουν το μεσοπρόθεσμο, ζητούν όμως να γίνει αναλυτική ενημέρωση και απολογισμός γιατί δεν πέτυχε το μνημόνιο. Θέμα καταψήφισης μεσοπρόθεσμου προγράμματος δεν τίθεται, πιστεύω. Από μένα, να δεσμευτώ τουλάχιστον προσωπικά, για τα υπόλοιπα, για τους υπόλοιπους βουλευτές που συνυπέγραψαν, θα έχετε και εσείς ίδια γνώμη. Δεν είμαστε φράξια. Το κυριότερο όπλο που έχουμε είναι να ακούμε την κοινωνία, να εκφράζουμε την κοινωνία και να κρατάμε την κοινωνία ενωμένη και όρθια. Το κυρίαρχο είναι κοινωνική ειρήνη και συνοχή. Υπάρχει περίπτωση να ρίξετε την κυβέρνηση, δηλαδή? Όχι, βέβαια, ποιος το είπε. Αυτό όλα είναι ανοιχτά. Μετά την ολοκλήρωση των σκληρών διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, οριστικοποιήθηκαν και οι επόμενες κινήσεις και οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων που αποτελούσε βασικό αίτημα των βουλευτών στην επιστολή τους. Τη Δευτέρα θα συνεδριάσει το άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο. Την Τρίτη, το μεσοπρόθεσμο, θα παρουσιαστεί στον αρμόδιο κοινοβουλευτικό τομέα εργασίας με διευρυμένη σύνθεση και την ίδια μέρα θα συνεδριάσει και το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Την Τετάρτη, το μεσοπρόθεσμο θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Άλλοι βουλευτές θέτουν ως προϋπόθεση να μην κατατεθεί το μεσοπρόθεσμο με τις διαδικασίες του κατεπήγοντος. Με τη μέθοδο του κατεπήγοντος δεν θα το ψηφίσω. Θέλω να το συζητήσουμε. Το αν είναι μόνο ένα άρθρο ή όχι. Θέλω να το συζητήσουμε, να γίνει συζήτηση αναλυτικά. Κύριε Ρομπόπουλε, βοηθήστε με λίγο. Αν θέλει μόνο ένα άρθρο η κυβέρνηση, όπως έχει αποφασίσει. Θέλω να έρθει με όλη τη σωστή διαδικασία. Δεν μπορώ να ψηφίσω κάτι που δεν ξέρω τι είναι. Ήδη το κάναμε δύο φορές και είναι λάθος, ας πούμε. Και σε αυτό το αίτημα των 16 βουλευτών, πάντως, το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, σε συνεργασία με το Γραφείο του Πρωθυπουργού, απάντησε πως δεν θα ζητηθεί από τους βουλευτές να ψηφίσουν το μεσοπρόθεσμο με συνοπτικές διαδικασίες και θα κατατεθεί όπως ο προϋπολογισμός για να δοθεί η δυνατότητα στους βουλευτές να τοποθετηθούν. Δεν θα πάει με διαδικασία. Με διαδικασία κατεπήγοντος. Θα πάει με την κανονική διαδικασία των δύο συνεδριάσεων της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής. Και ότι αυτό που ενδιαφέρει επίσης, είχαμε πει και το έχουμε θέσει και εμείς και το έχω θέσει και εγώ ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας και το έχουμε συναποφασίσει ότι κατά την συζήτηση του μεσοπρόθεσμου προφανώς θα συζητήσουμε και θα δούμε πού ήμασταν η χώρα ως χώρα, πού έχουμε φτάσει. Πάντως, κύριε Έξαρχο, οι βουλευτές. Πάντως, τόσο στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, όσο και σε αυτή του διευρυμένου ΚΤΕ Οικονομικών, πολλά στελέχη, υπουργοί και βουλευτές αναμένεται να ζητήσουν να γίνουν αλλαγές και στα θέματα της φορολογίας αλλά και των αποκρατικοποιήσεων. Με τους 16 βουλευτές συμφώνησε και η Βάσο Παπανδρέου, που έχει ασκήσει σκληρή κριτική στο Οικονομικό Επιτελείο. Οι βουλευτές επισημαίνουν το αυτονόητο και ζητούν το αυτονόητο. Το ΚΚΕ και ο Συνασπισμός τονίζουν πως οι αντιδράσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να σκεπάσουν τα αντιλαϊκά μέτρα που ετοιμάζεται να πάρει.